Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Ματσι-μάτσι. Ματσι-μάτσι. Και παπουτσάκι ματσι-μάτσι. Τι συμβαίνει. Όσο περνάει ο καιρός. Συνδεόμαστε. Ναι. Εσωτερικά. Ενώ στην αρχή ναι. Δεν μπορούσαμε ούτε τις ίδιες λέξεις να πούμε. Ούτε λέξεις, ούτε ενώσεις, ούτε ράψιμο, ούτε κόψιμο. Λοιπόν, τίποτα, τίποτα. Κόψιμο εννοώ τέτοιο. Κόψιμο. Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Mad VMA 2023, hashtag forever. Είναι η Πέρσα. Είναι ο Μιχαηλάγγελος. Και είμαστε οι φετινοί παρουσιαστές της εκπομπής. Βέβαια, εκτός από παρουσιαστές, είμαστε και super hosts μαζί με Dudley Lee Fipter, Modern Cinderella και Ευαγγέλη Νάκη. Ναι, ναι, ναι. Και φέτος είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή χρονιά. Γιατί, τα Mad VMA κλείνουν 20 χρόνια. Και θα τους σβήσουμε τούρτα. Γενεθλίων. 19 Ιουνίου στο Taek Wondo. Γι' αυτό να είστε εκεί πέρα στο μεγαλύτερο μουσικό θεσμό. Μπείτε στο www.videomusicawards.gr και πάρτε το εισιτήριό σας. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί κλείνουν οι κατηγορίες, τα έχουν πάρει όλα. Δεν θα προλάβετε να κλείσετε τίποτα. Λοιπόν, 19 Ιουνίου αυτό. Στις 18 όμως, την προηγούμενη μέρα, εμείς θα ζεσταθούμε στο The Mad VMA Village, όπου θα έχουμε DJs, θα έχουμε φαγητά, θα έχουμε μουσική, θα έχουμε χορό. Και όλα αυτά. 18 το μηνός, δωρεάν. Δωρεάν. Με ελεύθερη είσοδο. Ναι, ναι, ναι. Πάρτε όποιον γουστάρετε και ελάτε να παρτάρουμε όλοι μαζί. Και την επόμενη μέρα θα έχουμε τα βραβιάκια μας. Και πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα βραβεία είναι για να περάσεις καλά μόνο για μια νύχτα. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι για να περάσουμε καλά μόνο εκείνη τη νύχτα των βραβείων. Καλά, και εκείνη τη νύχτα θα γίνει χαμός. Αλλά εμείς περνάμε καλά και τις προηγούμενες μέρες. Και τις επόμενες. Και στο ενδιάμεσο. Αμέ, και από αμέ. Τώρα. Μέχρι 19 Ιουνίου που είναι τα βραβεία. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό, παιδιά, στο μίλκο μας, εμείς όσο μπορούμε θα παρτάρουμε και θα περνάμε καλά παρέα με τα Mad VMA 2023. Επίσης. Κάποιος μου είπε ότι ο Θέμης Γεωργαντάς και το μίλκο κάτι ετοιμάζουν. Και το μίλκο κάτι ετοιμάζουν. Ναι, θα υποθούν πάρα πολλές αλήθειες. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλά άπλυτα θα βγουν στη φορά. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι 19 Ιουνίου να μάθετε ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Βάζουν και λίγο μίλκο. Λοιπόν, πάμε. Στη φετινή μας καλεσμένη. Τέλεια, ωραία. Η φετινή μας εκπομπή ήταν κανονικά. Στη σημερινή μας καλεσμένη. Yes. Έχουμε ένα κορίτσι το οποίο είναι γεμάτο σιγουριά. Ένα κορίτσι που μας ταξιδεύει με τους στίχους της. Λοιπόν, ας υποδεχτούμε την... Τη Βέλμα πήγα να... Τη Βέλμα! Την Ντάφνη Λόρεντζου! Έτσι, με στη Βέλμα! Λοιπόν, πήγαμε τα ροζουλί. Για κάτσε λίγο εκεί ανάμεσα. Έλα ανάμεσα. Πρέπει να κάτσουμε αλλιώς για να γίνουμε Ντάλτονς τώρα, νομίζω. Καλή! Πού θα κάτσεις, εδώ θα κάτσεις. Όχι, θα κάνω τον Ντάλτονς. Παίζω μόνος μου το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Την Ντάλτονς, του... Κάτσε, γιατί άστα δεν θα το... Λοιπόν, σε τι φάση πετυχαίνουμε, πώς είσαι, τι κάνεις. Καλά είμαι. Προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα, να τα ετοιμάσω όλα, να βγάλω και άλλα κομμάτια, να κάνω περιοδίες, να κάνω όλα στο μαζί. Στο τρέξιμο κι εσύ δηλαδή. Ναι, οπότε είμαι σε αυτή την περίοδο, παραγωγική όμως. Ωραία, τέλεια. Πολύ καλό. Φέτος θα εμφανιστείς για πρώτη φορά στη σκηνή των Mad VMA 2023 από τη ΔΕΗ. Yes. Και θέλουμε να μας πεις πώς νιώθεις γι' αυτό και να μας αποκαλύψεις κάτι από την εμφάνισή σου. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω τίποτα. Έκπληξη. Αλλά ναι, είναι έκπληξη. Είναι κάτι που δεν περίμενα, να πω την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί έχω γράψει κιόλας. Αυτό είναι η μόνη αποκάλυψη που θα κάνω. Και είναι και η πρώτη φορά που εμφανίζομαι, οπότε έχω λίγο άγχος. Τα έχεις δει ποτέ από κοντά? Ναι, πέρυσι. Okay. Πέρυσι είχαμε πάει. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εμένα γενικά με ενθουσιάζει λίγο το να βλέπω, ας πούμε, ξέρεις, αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση πιο μικρή και έλεγες «Α, δεν το πιστεύω». Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και τώρα θα τα ζήσεις και στο πετσί σου, γιατί θα βγεις στη σκηνή. Ναι, πιο πάνω δεν πάει. Σε καλύτερη θέση δεν μπορούσαμε να σε βάλουμε. Και βραβείο, ξέρεις. Είσαι... Μετά πάει και... ναι, είσαι υποψήφια σε δύο κατηγορίες. Ναι. Και καλύτερη πρώτο εμφανιζόμενη και καλύτερο ντουέτο. Εσύ το περίμενες αυτό? Όχι. Δεν ξέρω. Όχι. Γενικά επειδή είμαι σε φάση κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Φέτος επειδή ήρθανε πολλά καλά, λέω «ΟΚ, okay, ξέρεις, κάτι να το συνειδητοποιήσω». Προσγειωμένη, τι είσαι,
πιο προσγειωμένη. Δεν ξέρω πώς να το, ξέρεις, πώς να το πω, αν είναι προσγειωμένη, απλώς είμαι λίγο... Ίσως να έχω χάσει λίγο το ρομαντισμό μου, δεν ξέρω. Ίσως αυτό. Το ρομαντισμό. Και... Ναι ρε παιδί μου, ότι επειδή έρχονται πολλά καλά και είμαι σε φάση πώς γίνεται, ταυτόχρονα νιώθω λίγο ρομαντική ότι α, δεν το πιστεύω ότι γίνονται όλα αυτά και αυτά και απ' την άλλη είμαι σε φάση αποκλείεται, κάτι θα γίνει. Οπότε είναι αυτό. Το έχω και εγώ λίγο αυτό. Ναι. Βέβαια, τώρα εσύ εκτός από υποψήφια, έχεις γράψει και πάρα πολλούς, πάρα πολλούς στίχους που έχουν αγαπήσει. Έχουν α, λέξεις, είναι λέξεις. Βάλτε στη σειρά. Το έζησε όλο για λίγο. Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, οι στίχοι σου έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ. Όπως το λίγο-λίγο, οι αμαρτίες από τον κόσμο. Περίμενες να αγαπηθούν τόσο πολύ. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Κοκκίνησε. Και νομίζω ότι όταν γράφουμε, επειδή γράφουμε πολλά κομμάτια γενικά, όλη η ομάδα, δεν περιμένεις ποιο θα γίνει, ποιο δεν θα γίνει, ποιο θα το αγκαλιάσει ο κόσμος, όλο αυτό. Οπότε μας ήρθε λίγο ξαφνικό. Mm. Δηλαδή ήταν λίγο, ξέρεις, ξαφνικά TikTok, ένα μπαμ, βγήκε. Αμαρτίες, μπαμ. Οπότε ήταν ξαφνικό. Άρα ούτε για τις αμαρτίες, ιδέα δεν είχες, ας πούμε. Δηλαδή. Καθόλου. Okay. Γιατί εκείνη τη μέρα που γράψαμε το αμαρτίες, είχαμε γράψει, ξέρω εγώ, άλλα 5 κομμάτια με το Τζίκαλ. Mm. Και απλώς είμαστε σε φάση, οκ, επόμενο. Mm. Και απλώς γράφαμε, δεν είχαμε καταλάβει ότι α, αυτό είναι huge, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω. Okay. Αναβύση. Αναβύση. Τι σημαίνει για σένα αυτό το όνομα? Η απόρριτη, νομίζω, η όπως απόρριτη. Λέμε όλοι. Ξέρεις, ναι. Είναι σαν σχολείο, να το πω έτσι. Δηλαδή, από τη στιγμή σχολείο που... Σχολείο ή αναβύση. Σχολείο ή αναβύση. είναι από την πρώτη στιγμή που πήγα και τη γνώρισα ουσιαστικά. Μάθαινα μέσα σε, ρε παιδί μου, κάναμε μία συνομιλία και κατευθείαν κάτι μάθαινα. Ναι. Ήτανε ακραίο το πόσα πράγματα, ας πούμε, έχω ανακαλύψει μέσα από την πορεία μας. Mm-hmm. Είμαστε σχεδόν ένα χρόνο τώρα μαζί. Οπότε σου έχει μάθει πάρα πολλά, ρε παιδί μου, ναι. Τη βλέπεις σαν δασκάλα. Χωρίς να το καταλαβαίνει, δηλαδή δεν είναι ότι θα μου πει κάτι επί τούτου για να το μάθω ή για να ξέρεις να μου πει αυτό έτσι, αυτό αλλιώς. Απλώς θα μου πει δύο πράγματα, ξέρω εγώ, που μπορεί να τις έχουν τύχει ή να μου τύχει εμένα κάτι και να μου πει εντάξει, αυτό μωρέ δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Και να κάτσω να το σκεφτώ μετά και να πω, οκ, έχει δίκιο. Ναι. Σε βοηθάει πάρα πολύ αυτό, δεν ξέρω. Κατάλαβα. Έχεις κάποιο γούρι πάνω σου ή κάποιο έθιμο που κάνεις πριν βγεις πάνω στη σκηνή? Έθιμο που κάνω. Έθιμο. Είχε το γούρι, ρε παιδί μου. Επιχείρημα, θα μπω στη σκηνή με το δεξί. Α. Θα έχω τη φωτογραφία. Όχι, συνήθως προσπαθώ να κάνω θετικές σκέψεις πριν βγω στη σκηνή. Γενικά το άγχος μου πολλές φορές είναι μην πέσω. Γιατί πάντα πέφτω... όλοι αυτό. Γιατί ναι. Το σκεφτόμαστε όλοι. Κοίτα, εγώ πέφτω και 10 φορές τη μέρα. Οπότε... Α, είσαι τσουμπαλή. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή τύπου θυμάμαι ένα σκηνικό που βγαίνω να πω το αμαρτίες στην Άννα. Και έχει κάτι σκαλάκια τα οποία εμένα δεν χωράει καλά το τακούνι μου γιατί ήταν χοντρό τακούνι. Και απλώ μπαίνω και λέω: αν δεν είσαι εσύ εδώ, χωρίς μουσική, τύπου. Και απλώ νιώθω να φεύγει το τακούνι μου και πέφτω δύο σκαλιά με το τακούνι. Αλλά ευτυχώς κάθισα όρθια και ήμουν. Και τραγούδαγα και ακουγόταν έτσι στη φωνή μου αυτό. Και λέω: γιατί, για ποιο λόγο. Κατέβηκε σκάλες και οι φωνητικές κορδές και ναι, ήταν όλο, ναι. Και πίσω από τη σκηνή, εντάξει. Κοίτα, έχεις καλύψει την επόμενη... Α, ναι. Πες μας ένα αστείο περιστατικό που σου έχει συμβεί on stage. Κρατάμε αυτό. Κατευθείαν. Ωραία, το κρατάμε. Και θέλω να μας πεις με ποιο κομμάτι έχεις ταυτιστεί περισσότερο. Από αυτά που... Από αυτά που έχεις βγάλει, τα δικά σου. Με ποιο κομμάτι... Έχεις ταυτιστεί περισσότερο. Είναι εσύ, τώρα ουλά, ακούς και λες, αυτό είμαι εγώ. Νομίζω όλα, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι επειδή τα γράφω... Ότι είσαι εσύ όλα. Ναι, αλλά να ταυτιστώ εντελώς δεν μπορώ, γιατί συνήθως γράφω για καταστάσεις άλλων. Mm. Οπότε, γράφεις δεν ταυτίζομαι ακριβώς, είναι ότι μπορώ να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ το συναίσθημα του άλλου. Ναι. Οπότε έτσι ταυτίζομαι. Δηλαδή... Άρα είσαι από τους ανθρώπους που μπαίνεις λίγο και στη θέση του άλλου για να καταλάβεις. Προσπαθώ. Όχι πάντα. Okay. Είμαι λίγο αυστηρή σε κάποια πράγματα νομίζω. Αλλά προσπαθώ να το κάνω. Mm-hmm. Νομίζω είναι πολύ καλό να το. Γενικά ναι, πρέπει καμιά φορά να μπαίνουμε στη θέση των άλλων. Ωραία, τέλεια. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε με ερωτησούλες.
Άλλο σχολείο αυτό. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ με την Ντάφνη Λόρενς, τον Μιχαηλάγγελο. Και την Πέρσα. Ξέχασα το όνομά μου. Όχι, λοιπόν, δεν ξέρω το όνομά σου. Νόμιζα να το πεις εσύ. Και λέω, δεν θα πω τίποτα, δεν θα μου αφήσει τίποτα να πω. Θα μιλήσω. Θέλω να πω το όνομά της. Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Mad VMA 2023, hashtag forever. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα τις ερωτησούλες μας με τη Δάφνη. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε και το καινούριο κομμάτι, Άβυσσος. Άβυσσος. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να είναι από τα αγαπημένα μου. Α! Από θέμα στυλ. Α, οκ. Μ' αρέσει. Είναι πιο κοντά στο στυλ σου. Είναι πιο χαρούμενο, ενώ δεν γράφω εύκολα χαρούμενα, οπότε μου άρεσε. Ναι. Γενικά έχει και ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ. Ναι. Κλείσε μας λίγο γι' αυτό. Γιατί το λες αυτό. Τι μηνύματα θες να περάσεις μέσα από αυτό. Γενικά το όλο concept είναι fashion και το αφήνω, το δίνω όλο πάνω στην ομάδα μου, γιατί κάνανε εξαιρετική δουλειά και είναι, δώσανε πάρα πολύ ενέργεια για αυτό το πράγμα. Και παλέψανε. Πραγματικά παλέψανε. Ναι, γιατί ήταν όλα τα concept είναι δύσκολα να βγούνε. Και όλοι ήταν εκεί ένας προς ένα και κάναμε πάνω από 20 ώρες γύρισμα. Δεν θυμάμαι πώς, παίζει να ήταν 22 τύπου. Ναι, και ήταν όλοι εκεί, δηλαδή με ένα χαμόγελο μέχρι το τέλος, να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε εκεί, να φτιάξουμε αυτό. Ήταν εκεί όλη την ώρα, οπότε τους ευχαριστώ. Ναι. Και τι μήνυμα θες να περάσεις μέσα από αυτό. Υπάρχει μήνυμα. Κάτι συγκεκριμένο, ναι. Είναι όλες, έτσι όπως το έχουμε συζητήσει με τον σκηνοθέτη, είναι ουσιαστικά όλες οι φάσεις που περνάς σε ένα χωρισμό. Άμα το δεις, το κοινωνικό που είσαι λίγο ναι. Το εσωτερικό στο σπίτι που είναι με τα άστρα που είσαι λίγο για... Ναι, ναι. Όλο αυτό. Okay. Κάπως έτσι. Άμα το ξαναδείτε θα το καταλάβετε πώς θα είναι. Τώρα που έχουμε πάρει και αυτό το hint. Λοιπόν, έχεις συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες. Ποια συνεργασία σου, χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε κάποια, αλλά ποια συνεργασία σου μπορεί να έχει ξεχωρίσει λίγο περισσότερο, όχι πολύ, λίγο περισσότερο και γιατί. Λίγο περισσότερο. Αυτή είναι η ερώτηση παγίδα. Γιατί? Γιατί, θα σου πω, έχω κάνει τραγούδι με τον Ρίπεν, που τυχαίνει να είναι και σχέση μου, οπότε σίγουρα το ξεχωρίζω, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο μέσα από τη μουσική και είμαστε μαζί. Από την άλλη, είναι τόσα, ξέρεις, είναι όλες οι συνεργασίες μία και μία. Όλες έχουν βγει με έναν τρόπο που δεν περίμενα να γίνει έτσι. Τελικά βγήκε αλλιώς. Κάθε μία είναι ξεχωριστή, δηλαδή. Ναι, οπότε είναι όλες λίγο. Πάντα όλοι αυτό μας απαντάνε, ότι. Δεν έχουμε πάρει καθαρή απάντηση. Ναι, αλλά μας αρκεί ότι απάντησες έστω λίγο. Προσπάθησε. Με ποιο ξένο καλλιτέχνη θα ήθελες πολύ να συνεργαστείς? Έχω πάρα πολλούς. Περίμενε. Πες δύο-τρεις. Bruno Mars. Bruno Mars. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική του. Δεν τον ξέρεις εσύ. Panic at the Disco, εντάξει. Α, τον είπες. Panic at the Disco είναι μπάντα, είναι αγαπημένη μπάντα χρόνια. Ναι, τους ξέρεις. Τους ξέρω, εσύ δεν τα ξέρεις αυτά. Ναι, εσύ ακούς τις καψούρες. Ναι. Και... Ariana Grande, The Weeknd. Α, Weeknd! Η Grande, αδερφό σου. Έλα, Weeknd. Όλα μαζί. Πεθαίνω για Weeknd. Θέλουμε να μας πεις και τις λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό. Οι πρώτες τις λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη Mad VMA. Φώτα. 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 Χωρίς λόγο. Κοινό. Και αρχίζει και λέει καθίσματα, βραβεία, βραβεία. Άνθρωποι. Ουρανός, θα μάνει. Ξέρω εγώ. Ωραία. Χαρά. Ναι. Κάπως ένωση του κόσμου. Ναι, και κάποιος άλλος μας έχει πει. Και βραβεία. Ναι. Ωραία. Αυτό. Τέλειο. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη σου ever εμφάνιση από τα βραβεία? Σου έχει μείνει, ρε παιδί μου. Ever. Όπου λες και το μέσα ακούω, σου. Λες και το άκουγα. Δεν αντέχω. Ξέραμε να θα απαντήσεις πριν απαντήσεις, πριν ρωτήσουμε, ξέραμε τι θέλεις. Δεν σας έχει μείνει. Ναι. Δεν είναι... Μας καλά, μας έχει μείνει και τόσες φορές που το ακούσαμε. Ναι, σε αυτή την εκπομπή. Αλλά ναι. Πάρα πολύ. Μιλάμε αυτό. Μέσα σου. Ήταν μια δουλειά, ήταν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Πάμε. Είναι συμπλήρωση τη φράση. Σου λέμε μια φρασούλα, τη σταματάμε και μας απαντάς ό,τι θες. Ωραία. Στο Red Carpet, το Mad VMA 2023 θα με συνοδέψει ο... Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν ήμουν μουσικός, θα ήθελα να ήμουν... Ηθοποιός.
Ωραίο. Α, ωραίο. Ναι. Ηθοποιός, μουσικός. Ηθοποιός, περίμενε. Κάνεις TikTok γενικά. Κοίτα. Βγάζεις υλικό. Όχι, στο TikTok δεν κάνω τόσο, η αλήθεια είναι. Αλλά μ' αρέσει σαν concept. Αλλά επειδή έχω κάνει ένα χρόνο δραματική και επειδή σπουδάζω και στη θεατρικών σπουδών. Α. Είμαι λίγο. Α, γι' αυτό. Ωραία, ναι. Είσαι καλλιτεχνική φύση. Προσπαθώ. Το καταβίναμε. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν. Blackout. δεν έχω να πω. Απλά ο τίτλος. Blackout. Έγραφα πολύ μικρή. Πολύ μικρή, δηλαδή ξέρω εγώ. Τύπου 10 χρόνια. Στην κοιλιά της μάνας μου. Έγραφα στο δημοτικό, γιατί έγραφα μελωδίες. Δεν μου έρχεται. Ναι. Δεν ξέρω καθόλου. Οκ. Το διαγωγείο. Το κρατάμε. Δεν θυμάμαι. Το κρατάμε. Λοιπόν, φύγαμε για ένα break με αναβίση και επιστρέφουμε με τσαλεντζάκια. Και είναι γεγονός. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα γρήγορο παιχνιδάκι που λέγεται. Τι λέει, δεν καταλαβαίνω είναι ο τίτλος που έχουν βγάλει, αλλά δεν μ' αρέσει. Οπότε το βάφτισα και το είπα μασελάτο. Τι είναι το μασελάτο? Lip reading, ok. Δηλαδή, λέω ένα τίτλο τραγουδιού από περασμένες εμφανίσεις στον Mad VMA, τον τίτλο του, και εσείς με τη μουσική σταθιά που δεν ακούτε τίποτα, προσπαθείτε να διαβάσετε τα χείλια μου και να πείτε τον τίτλο. Ωραία, το έχουμε. Εντάξει, master. Το έχουμε. Λοιπόν, βάλτε μουσική. Πάμε. Λοιπόν, όσο έχω εσένα. Όσο έχω εσένα. Τι λες ρε, αυτό. Τι είπε, το είπε. Το είπε. I kissed a boy. Αν είσαι μονή. Α, είναι ξένο. Ξανά. I kissed a boy. I kissed a boy. I is moon. Moon βλέπω εγώ τώρα. I kissed a boy. I kiss a boy. I kiss them. I kissed them. Τι? I kissed. Εσύ βλέπω τώρα, αλλά είπαμε αγγλικό είναι. A boy. I kissed M-O-Y. I kissed. A boy. I kissed a boy. A boy. A moon. A boy. Bo. A boy. Bo. A boy. Bo. I kissed a boy. Τι ήτανε. Τώρα τι να σου πω και σένα. Όχι, δεν είναι πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα. Λοιπόν, το τέλεια. Έχουμε. Πάμε. Μέσα σου. Μέσα σου. Όχι. Βρήκα. Λοιπόν, καλά εντάξει. Τρεις. Ξένο. Ελ ρυθμό. Ελ ρυθμό. Ελ ρυθμό περί αυτό το. Ελ ρυθμό. Σικοντελικό. Ελ ρυθμό. Σικοντελικό. Αυτό, ναι. Αλήθεια. Αυτό είναι. Ποιο ήτανε. Ελ ρυθμό σικοντελικό. Ελ ρύθμο, αυτό που πήγα να. Α, δεν ξέρω την τρίτη λέξη. Εγώ το έβλεπα και δεν μπορούσα να το διαβάσω. Και οι άλλοι την διάβασαν τα χείλια μου και κατάλαβα τι είπα. Λοιπόν. Με έχει κουφάνει. Πάμε. Α, καλά. Πέντε. Η πιο ωραία στην Ελλάδα. Η πιο ωραία στην Ελλάδα. Αναθεώρησα. Ε? Αναθεώρησα. Σενιωρίτα. Τι? Αναθεώρησα. Έδωσα. Αναθεώρησα. Λίγο πιο αργά. Τι κατάλαβα, ξανά. Κοντρόλ ξέρω να παίζω. Βλέπω τι κάνει πέσα και παίζω ανάλογα με το τι κάνει πέσα. Αφήστε με να παίξω όπως θέλω. Τι λέει τώρα. Τι κάνει, τι λέει. Αναθεώρησα. Ελληνικό είναι. Αναθεώρησα. 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 Όχι. Τι είπες. Τελειώσαμε. Όχι, περίμενε. Δεν ήταν αυτό που είπε. Θα κερδίσω και θα κλαις. Αναπάντητες κλήσεις. Αναμνήσεις. Όχι. Αναπάντητες κλήσεις. Αναπάντητες. Αναπάντητες. Ανάμεσα. Αναπάντητες κλήσεις. Το έχεις πει ήδη. Όχι, κι άλλο. Τρεις λέξεις. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Τι ήτανε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Ναι. Βγάλτε. Καλέ, πήρα φωτιά σήμερα εγώ.
Πόσο έλειξε. Φωνάζαμε. Τρία-τέσσερα, ε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Τρία-τέσσερα, πώς γίνεται να οχτώ, όχι. Δάφνη, κέρδισες. Εγώ και. Άκου να δεις. Κοροϊδευόμαστε σε αυτό. Ένα έθιμο και εμείς εδώ πέρα στο πλατό. Ναι, κερδίζει πάντα καλεσμένο. Ναι, κερδίζει. Ναι. Δηλαδή πότε δεν έχω κερδίσει. Εκτός από κάτι ακραία που έχουν γίνει 5-0, 4-0 και αυτά και δεν μπορούσε η Τάνια ή ο Αντρέας να πει κερδίζει ο καλεσμένος. Γιατί ήταν εμφανέστατο ότι κέρδισαμε εμείς. Οπότε ναι, το πήραμε εμείς. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με ένα νέο challenge. Το ίδιο, απλά νέο καλεσμένο. Τόσο αντικειμένη γάστα λέω κι ας τις φίλες. Μέσα σου μία τίποτα λόγια σου ζητούσα. Γεια σας. Λες και μιλάει ένα ένα τσιπ τσιπ, πώς τα λένε αυτά. Ένα μίμιο. Πώς ήταν ο Τσιπ και Ντέιλ, Τσιπ και Ντέιλ, τι ήτανε. Δεσκιούρι. Πήγαν από σκουλίκια. Τέλος πάντων. Λες και μιλάει σκουλίκι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παιδιά. Όρημη συζήτηση. Είμαι ο Μιχαηλάγγελος, είναι η Πέρσα. Είναι η Ντάφνη Λόρεντς. Και αυτή είναι η εκπομπή μας, Mad VMA 2023. Hashtag forever. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι τώρα. Το λάλατο. Λάλατο. Λάλα. Τι φαντάζεσαι ότι είναι. Λάλατο. Λάλα. Λάλατο, πες το. Λάλατο, λοιπόν. Πες το. Τέλειο. Θα το λαλί. Πέφτουν όλα, έπεσε κι αυτό. Δαχτυλίδι. Σαν παδαχτυλίδι. Λοιπόν, το λάλατο είναι ένα παιχνιδάκι στο οποίο θα παίζει ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε ξανακούσει σε παλιότερα Mad VMA και κάποια στιγμή θα κόβεται, αν ξέρεις τη συνέχειά του, σφυράς, παίρνεις το λόγο και το συνεχίζεις τραγουδιστά κατά προτίμηση. Αυτό, προσέχει όμως να μην ξεχάσεις να σφυρίξεις. Αν σφυρίξεις και δεν το ξέρεις, καίγεσαι. Κάνεις πόντο, έτσι. Δεν σφυράμε άσκοπα. Δεν σφυράμε άσκοπα. Άσχετο που εμείς στις προηγούμενες. Θα προσπαθείς. Ναι, εμείς το κάνουμε φούλ εδώ μετά. Εξελισσόμαστε. Τι να κάνουμε, άνθρωποι. Λοιπόν. Και άμα σφυρίξεις και δεν το ξέρεις, σφυράει άλλος μετά. Έχει το δικαίωμα, ναι, άμα ναι, το ξέρει. Ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι. Δεν μου φέρνει καμία γεύση. Ιδέα δεν έχω από το στίχο. Να παίξουμε λίγο το... Ήδη είναι, αλλά... Ιδέα δεν έχω. Εγώ πάρα το μοτήριο. Turn off mode. Ωραία είναι όμως. Στο περσινό με τον Κακοσέο λέει ότι ήταν. Παιδιά, συγγνώμη. Αλήθεια ήταν στο περσινό. Ναι. Δεν ξέρω, είχα πάθει blackout. Και εμείς, γιατί μας είδες εμάς ανεργούς. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, ναι. Είναι και τον δυο μας τα γόνατα έξω. Γονατάκιδες. Γονολάτρες. Κι όταν θα φανεί, θα φύγει τόσο βιαστικά, σε τι διαφέρεις τελικά. Έλα, Νατάσα. Όλα στον αέρα, χαρτοπόλεμο. Αυτό είναι. Αυτό. Κι άλλο λέει θέλει. Όλα στον αέρα, χαρτοπόλεμο. Η Τάνια. Με έρθει αγάπη, ήσουν. Πεσό. Με έμοιαζε με αγάπη και ήσουν πόλεμο. Το ξέρω. Στον αέρα, χαρτοπόλεμο. Έμοιαζε με αγάπη και ήσουν. Άμα, λίγε φορέ που το λέει σωστά. Ευχαριστώ. Έχω εντυπωσιαστεί. Το αξίζει. Ναι, το σχεδιάζει γενικά με το στίχο. Για πάμε. Κι εγώ γράφω στίχους που λες. Πες μου εσύ σ' αγαπώ. Τον ανήκει τον αποκρίνομαι. Και το ιδανικό. Το ξέρεις αυτό, ε. Για σένα να γίνομαι. Εγώ γεννήθηκα στα κύματα. Αυτό είναι. Ναι. Όλη η ζωή μου συναισθήματα. Εγώ γεννήθηκα στα κύματα. Όλη η ζωή μου συναισθήματα. Με ρωτάνε αν είμαι καλά. Γιατί? Επειδή δεν παίζεις. Ναι, γιατί έχω ένα πράγμα πίσω μου που με ενοχλεί. Κάποιος μου κάνει σαμποτάζ εδώ πέρα.
Κάτι έχει καρέκλα σου. Τι έχει καρέκλα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ένα αλάνι στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κάνα. Και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει. Αφήσα, αφήσα. Αχ, ξέρω. Ναι, ήταν τζούμια. Αφήσα πίσω τι αφήνει. Ένα αγόρι, ένα αλάνι στην παλιά του ζωή. Έχω λέει και το λάθαρο. Για σένα μόνο θα το ξανά κάνα. Κύριε Φρέ, θέλουμε. Και ας μην ξέρω τελικά. Για σένα. Για σένα, μόνο λέω για σένα. Για σένα. Για σένα. Έχει πολύ τσιριχτή φωνούλα και δεν σε αφήνει. Το επόμενο παρακαλώ. Έχεις δύο πόντους. Δύο πόντους, έναν εγώ και ένα που δεν βρήκαμε. Άρα. Κάτσε, έχουμε κι άλλο. Άλλο ένα τελευταίο. Άλλο ένα, άλλο ένα. Το μυαλό μου να ζαλίζεται. Κάνεις να για το εγώ μου βασανίζεται. Πώς να σου αντισταθώ. Ποτέ χαρτίρι δεν χαλώ. Έλα. Το πες το εσύ, πες το εγώ. Ε. Μην το πεις, γιατί θα κερδίσει. Έχει καιρός γυρίσματα, δεν είναι. Αλλά είναι το... Το φουέγκο δεν είναι. Φταίς εσύ, φταίω εγώ. Με έχει εντυπωσιάσει σήμερα. Με έχει εντυπωσιάσει. Α, δεν φταίει. Γιατί πείτε. Α, ήταν λάθος. Α, το πελάτος, κρίμα. Ήμουν έτοιμος, το είπα όμως. Έχασες πόντο τώρα. Κέρδισε η Δάφνη. Κρίμα. 2-2 κέρδισε η Δάφνη. Πώς έγινε αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα η Τάλια γιατί υπολογισμούς τρελούς κάνει πάνω στο κοντρόλ. Ναι, αλλά έχασες πόντο. Είπες πριν ότι χάνεις πόντο. Εντάξει, πριν πήρα μισό. Δεν έκανε λάθος όμως. Δεν έκανα λάθος εγώ. Άρα κέρδισα. Έχασε. Ευχαριστώ. Λοιπόν... Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας, εντάξει. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε να πέρασες όμορφα, για σκέρδισες. Πέρασε πάρα πολύ ωραία που κέρδισα σε δύο παιχνίδια. Μας έσκησε. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Της εκπομπής μας. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, σήμερα. Κάθε μέρα εδώ είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα. Στο κανάλι του MAD. Ναι, με καλεσμένους. Λοιπόν, αν θέλετε να μας ακολουθήσετε επίσης, μπείτε στο Instagram, mad.tv, στο TikTok και στο Facebook, mad.tv και στο Twitter και LinkedIn, mad.tv. LinkedIn. Αυτά. Ευχαριστούμε φιλάκια. Την Δάφνη. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Τσάου, φιλάκια.